Στις 12 του μηνός Δεκεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει την Ιερά Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών Σπυρίδωνος, Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Ο Άγιος Σπυρίδων έζησε στα χρόνια του βασιλέως Κωνσταντίνου του Μεγάλου και Κωνσταντίου του Ιού αυτού κατά το έτος 343. Ήταν δε ως προς την γνώμη του απλός και στην καρδιά του ταπεινός. Αυτός λοιπόν από την νεαρή του ηλικία έγινε βοσκός προβάτων. Έπειτα νυμφεύθηκε νόμιμα. Μετά όμως από τον θάνατο της συζύγου του έγινε επίσκοπος. Τόση δε μεγάλη χάρη των θαυμάτων και ιαμάτων δόθηκε στον Άγιον αυτό για την απλότητα και την καθαρότητά του, ώστε από τα πολλά θαύματα που έκανε να πάρει την επωνυμία του θαυματουργού. Διότι σε καιρό κατέβασε βροχή με την προσευχή του και πάλι επειδή η βροχή αυτή έγινε μεγάλη εμπόδισε την υπερβολή της. Ακόμη και την πείνα που σχεδίαζαν να κάνουν οι πολιτές του Σιταριού την διέλυσε ο Άγιος. Επειδή με την προσευχή του άδειασαν οι αποθήκες που είχαν μέσα το Σιτάρι. Αυτός μετέβαλε σε χρυσάφι ένα φίδι και αφού με το χρυσάφι σταμάτησε την συμφορά ενός φτωχού, πάλι το χρυσάφι σε φίδι το επανέφερε. Αυτός και ποταμών τα ρεύματα σταμάτησε. Αυτός φανερώνοντας τις αμαρτίες μιας πόρνης που τόλμησε να τον πλησιάσει, την έπεισε έτσι να μετανοήσει και να εξομολογηθεί. Επίσης παρευρέθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο που συνεκροτήθη το έτος 325 στην νίκαια της Βυθινίας και αποστόμωσε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος τον Άριο και την συνοδεία του, οι οποίοι υπερηφανεύονταν για την κοσμική τους σοφία και ρητορική τους ικανότητα. Ο Άγιος Σπυρίδωνας έκανε το γνωστό σε όλους θαύμα στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο με το κεραμίδι και είπε στους Αριανούς ότι όπως το κεραμίδι αποτελείται από τρία στοιχεία αλλά όμως είναι ένα αντικείμενο, νερό, φωτιά και χώμα και είναι ένα κεραμίδι, έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και ο Θεός είναι τριαδικός αλλά είναι ένας Θεός, είναι πατήριος και Άγιο Πνεύμα, τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, οι τρεις υποστάσεις, αλλά όμως είναι ένας Θεός, ο Μωούσιος. Και πήρε λοιπόν το κεραμίδι, είπε εις το όνομα του Πατρός και πετάχτηκε πάνω η φωτιά και του Ιού και έπεσε κάτω το νερό και του Αγίου Πνεύματος και έμεινε το χώμα στο χέρι του. Αυτό το θαύμα έκανε στην πρώτη σύνοδο ο Άγιος Σπυρίδωνας. Επίσης, ανέστησε την θηγατέρα του για να φανερώσει που είχε κρυμμένη την παρακαταθήκη μιας γυναίκας. Επίσης, τον βασιλιά Κωνσταντιο τον ελευθέρωσε από το πάθος το οποίο έπασχε. Ο Άγιος Σπυρίδωνας ανέστησε ένα νεχρό παιδί μιας γυναίκας ανέστησε και την μητέρα του παιδιού που πέθανε από την ξαφνική χαρά την οποία δέχθηκε για την Ανάσταση του Ιού της. Ο Άγιος επίσης το λιχνάρι που έσβηνε από την έλλειψη λαδιού το έκανε να αναβλήσει λάδι. Θεράπευσε και την αφωνία του διακόνου με την οποία τον τιμώρησε ο Άγιος διότι μολονότι διατάχθηκε να πει μία μικρή ευχή σε έναν υπερβολικό καύσωνα, αυτός από κενοδοξία την έκανε μεγαλύτερη. Ο Άγιος αυτός θανάτωσε και την γυναίκα εκείνη, η οποία μολονότι διέπραξε την ημιχία, αρνήτω την αμαρτία της και δεν ήθελε να την ομολογήσει. Αλλά και τον καιρό ακόμη που γεννούσε το παιδί, το οποίο παιδί το είχε συλλάβει με την μοιχεία, έλεγε ότι το συνέλαβε από τον άνδρα της, μόλον ότι ο άνδρας της πριν από 20 μήνες έφυγε διότι πήγε στο ταξίδι. Σε αυτόν τον Άγιο, όταν λειτουργούσε, παραστέκονταν Άγιοι Άγγελοι, οι οποίοι συλλειτουργούντες με Αυτόν, όταν Αυτός έλεγε «Ηρήνη πάση», εκείνη απ' έξω αποκρίνονταν με μέλος και το πνεύμα σου. Παρόμοια αποκρίνονταν και τα λοιπά ως συνήθως αυτού του Αγίου η κεφαλή φαινόταν γεμάτη από δροσιά σε καιρό θέρους, όταν ο ήλιος κατέφλεγε τον τόπο και τρίχες ξανθές και μαύρες και άσπρες συγχρόνως φύτρωναν σε αυτήν. Φανέρωσε με αυτό ο Θεός την τιμή που θα του γινόταν. Το πόσο δε συμπαθής και σπλαχνικός ήταν ο θείο αυτός πατήρ, φανέρωσε το περιστατικό που συνέβη με τους κλέφτες εκείνους που πήγαν να καταπατήσουν την μάνδρα του, διότι όχι μόνο χάρισε την όραση σε αυτούς που χτυπήθηκαν με τύφλωση, αλλά και ένα κρυάρι τους έδωσε χάρισμα, λέγοντας ότι αυτό το έκανε για να μην φαίνονται ότι άδικα και χωρίς πληρωμή αγρύπνησαν όλη τη νύχτα. Αυτό και τον επίσκοπο Τριφίλιο έπεισε με τι νουθεσίε του να μην παραδίνεται στι ειδονέ του κόσμου, αλλά περισσότερο να ποθεί τα ουράνια. Αυτό για την ανεξικακία του έκανε να πέσουν στα πόδια του και να ζητήσουν συγχώρηση, τόσο εκείνο ο πραγματευτή που κράτησε κρυφά τα χρήματα, νομίζοντα ότι θα ξεφύγει από τον Άγιο, όσο και εκείνο που από πλεονεξία πήρε μια κατσίκα παραπάνω από την τιμή που έδωσε και άλλα πολλά παρόμοια έκανε ο Μακάριος, γεμάτα από θαυμασμό και έκσταση. Αυτός λοιπόν και το λογικό πίμνιο που του εμπιστεύτηκαν, αφού το τακτοποίησε καλά πνευματικά, μετέστη στην ουράνια πολιτεία των Αγίων Αγγέλων. Να έχουμε την ευχή του και τις μεσητείες του πάντοτε.